Νίκος Παρασκευόπουλος και Νίκος Τόσκας, συνοδευόμενοι από τον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, κατευθύνονται στο γραφείο της Αγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Γκουτζαμάνη για να καταθέσουν μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Θα κάνετε κάποια μήνυση? Μετά. Πρόκειται ουσιαστικά για την κυβερνητική αντίδραση στα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24 ώρα μετά και τις καταγγελίες Πανούση. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ζήτησε από την κυρία Γκουτζαμάνη να διερευνηθούν ακόμη και ποινικά αδικήματα όπως η παραβίαση απορρίτου, η υπεξαγωγή εγγράφου και η παραβίαση μυστικών της πολιτείας μπροστά στο φαινόμενο, όπως είπε, της απόκτησης και δημοσιοποίησης στοιχείων που παρουσιάζονται ως απόρριτα. Το οποίο μας φαίνεται οπωσδήποτε προβληματικό, αλλά ότι ενδεχομένως μπορεί να έχει και ποινικό ενδιαφέρον. Τα θέσαμε όλα αυτά στην κρίση της Αγγελέως του Ορείου Πάγου και εμπιστευόμαστε απολύτως την κρίση της δικαιοσύνης όπως είναι αυτονόητο. Για τον Υπουργό Δικαιοσύνης και την κυβέρνηση είναι υποδιερεύνηση και η γνησιότητα των απόρριτων στοιχείων που διαδόθηκαν, ενώ αφήνεται ανοιχτό και το ενδεχόμενο τέλεσης αξιόπινων πράξεων και από τα μέσα ενημέρωσης που έκαναν χρήση των εγγράφων αυτών και τα προέβαλαν. Θα διερευνήσει τα ζητήματα της πιθανής, της πραγματικής, της όποιας διαρροής διαβαθμισμένων πληροφοριών, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε θέματα εθνικής ασφάλειας και σε αυτά τα θέματα νομίζω ότι δεν πρέπει να παίζουμε. Ένα από τα απόρριτα στοιχεία που αναπαράχθηκε ευρέως από τα μέσα ενημέρωσης ήταν και οι συνομιλίες από τον υπερκοριό της ΕΕΠ, Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με σημαίνον μέλος των πυρήνων της φωτιάς. Η κυβέρνηση μιλά ευθέως για στοχευμένες ενέργειες ενός σχεδίου ανατροπής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται μια προσπάθεια ταύτισης του ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία. Αυτό δεν είναι ανεκτό από μας. Υπάρχουν κάποιοι λοιπόν οι οποίοι θέλουν να πλήξουν και την προσπάθεια αλλά και τη χώρα στα αλήθεια, προκειμένου οι ίδιοι να μην να επιβληθούν ξανά στην εξουσία. Αυτά δεν συμβαίνουν και δεν γίνονται ανεκτά στις πολιτισμένες ευρωπαϊκές χώρες και δημοκρατίες. Να εισηγείται η κυβέρνηση να απευθυνθώ στον εισαγγελέα, να πηγαίνει στον εισαγγελέα και να καταθέτεις έγγραφα και όχι απόψεις και να σε κατηγορούν γιατί πήγες τώρα και μετά να σε μηνύουν γιατί άσκησες συνταγματικό δικαίωμα. Δεν απομένει, συνεχίζει ο Γιάννης Πανούσης, σε αυτή τη νέα ολοκληρωτικού τύπου αντίληψη και πρακτική να με συλλάβουν γιατί είμαι αντικαθεστωτικός. Τι μου θυμίζει, γράφει σε παρένθεση, φαντάζομαι με τις ευλογίες των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης που κόπτονται για τα δικαιώματα. Πάλι σε παρένθεση, μόνο των δικών τους, αναρωτιέται ο πρώην Υπουργός. Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης που εξέδωσε, ο Γιάννης Πανούσης αφήνει σοβαρές αιχμές για όσους τον κατηγορούν και προειδοποιεί τον Αλέξη Τσίπρα, λέει χαρακτηριστικά: «Να ψάξουν σε όσο βάθος θέλουν τη ζωή μου. Όσο για τη ζωή ορισμένων από αυτούς, ξέρω πολύ καλά τα σκοτεινά σημεία της διαδρομής τους και όχι μόνον ιδεολογικά. Είχα προειδοποιήσει τον Πρωθυπουργό, ή θα απαλλαγεί από τον στενό κύκλο των αριστερών του τίποτα, ή θα χαθεί μαζί τους». Και αυτή η πολύ σκληρή ανακοίνωση του Γιάννη Πανούση καταλήγει με δύο υστερόγραφα. Υστερόγραφο 1, σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ τις τρακατρούκες των καταλένιν χρήσιμων ηλιθίων. Και υστερόγραφο 2, δεν αισθάνομαι μόνος σε αυτόν τον αγώνα όπου φαίνεται να έχω απέναντί μου το κράτος. Και το παρακράτος, αναρωτιέται σε παρένθεση και έτσι καταλήγει η ανακοίνωση. Αφήνεις ένα συνεργάτη της τρομοκρατίας να συνεργάζεται μαζί, να κοροϊδεύει την κυβέρνηση. Αφού είναι συνεργάτης της δημοκρατίας, κοροϊδεύει την κυβέρνηση. Κρυφά τα κάνει. Τον αφήνεις να κάνει αυτή τη δουλειά με κίνδυνο να έχεις τρομοκρατικές ενέργειες και είσαι υπουργός της δημόσιας τάξης. Δεν πάνε αυτοκτονία.